Φυσικά η συζήτηση παραμένει αυτοδιοικητική. Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω τον κύριο Γιώργο Αγριμανάκη, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο Ηρακλείου, με την παράταξη του Γιάννη Κουράκη, Ηράκλειο 375. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Ξέρετε, αυτές τις μέρες συζητάμε πολλά για την αυτοδιοίκηση, συζητάμε πολλά για την εκλογική διαδικασία. Και αν θέλετε, επειδή το συζητάμε και με τον κόσμο εκτός δουλειάς, υπάρχει, έχω την αίσθηση, ένα παράπονο, αν θέλετε, από τον κόσμο. Υπάρχει, αν θέλετε, μια δυσπιστία σε κάποιο βαθμό, όχι σε όλους. Ακούγεται η φωνή μου. Τώρα με θυμήθηκαν που είναι οι εκλογές. Έχουμε αναπτύξει το διάλογο και εκεί θέλω να καταλήξω, κύριε Αγριμανάκη, ανάμεσα στην αυτοδιοίκηση και τον πολίτη και το δημότη. Κύριε Σακιάνκη, χαίρομαι για την ερώτηση. Πραγματικά είναι το θέμα το οποίο προσωπικά με έχει απασχολήσει, όχι τώρα που κατεβαίνω υποψήφιος, αλλά τα τελευταία χρόνια και λόγω της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας, αλλά και γενικότερα επειδή έχω ασχοληθεί με το δημοκρατικό δομημένο διάλογο, με τη συμμετοχική δημοκρατία, με τα δίκτυα ανθρώπων και ιδεών. Νομίζω ότι ναι, δικαίως πολλοί συμπολίτες μας το νιώθουν αυτό, γιατί συνήθως λίγο πριν τις εκλογές αρχίζουμε να αισθανόμαστε ότι είμαστε κομμάτι της κοινωνίας, ότι εμείς οι άνθρωποι που κατεβαίνουμε, δηλαδή εννοώ στην πολιτική, ότι πρέπει να σεβαστούμε τον συνομιλητή μας, ότι πρέπει να τον ακούσουμε, αλλά μετά από τις εκλογές αυτό ξεχνιέται, μπαίνουμε στη διαδικασία της ρουτίνας και ο καθένας στον δρόμο του. Mm-hmm. Είναι αλήθεια ότι αυτό λείπει στην κοινωνία μας, είναι το ζητούμενο. Θεωρώ ότι είναι πολύ σπουδαίο και για την επόμενη δημοτική αρχή να θέσει θέματα δημοκρατικού δομημένου διαλόγου, συμμετοχικής δημοκρατίας, και μιλάω για τη συμμετοχική δημοκρατία και αναφέρομαι σε αυτό που λέμε συναποφασίζουμε. Mm. Καθόμαστε μαζί σε ένα τραπέζι, συνομολογούμε το πρόβλημα και μέσα από δομημένο δημοκρατικό διάλογο, με επιχειρηματολογία, με συγκεκριμένες μεθόδους και με συγκεκριμένα εργαλεία, μόνοι μας να αποφασίσουμε τη λύση. Αυτό είναι το ιδεώδες. Αυτό χρησιμοποιούν, κυρία Σφακενάκη, οι μοντέρνες κοινωνίες, οι κοινωνίες που προχωράνε μπροστά. Και είναι κάτι που λείπει από την Ελλάδα, λείπει από την Κρήτη και λείπει σαφώς και από το Ηράκλειο. Ξέρετε, στη λογική του συναποφασίζουμε και μου έχει κάνει εντύπωση όταν έτσι διάβαζα κάποια άρθρα του Κλισθένη, περιλαμβάνεται και στον Κλισθένη και στις συνελεύσεις τις οποίες προβλέπει ένα κοινότητα. Mm-hmm. Γίνεται όμως αυτό. Τι θέλω να πω, γίνεται. Προβλέπετε βάσει του Κλισθένη. Δεν μείναν πολύ σε αυτό το κομμάτι του νόμου. Όμως είναι στη φύση μας ή έχουμε μάθει να συζητάμε, να γίνονται συνελεύσεις, να συναποφασίζουμε και αυτά να πηγαίνουν προς την κεντρική διοίκηση, είτε ενός Δήμου, είτε μιας χώρας. Όχι, κυρία Σακενάκη. Έχω την αίσθηση μακριά από την κουλτούρα μας. Mm-hmm. Ενώ είναι ένα προϊόν που το έχει γεννήσει η αρχαία Ελλάδα. Σας θυμίζω ότι στην αρχαία Ελλάδα οι αρχαίοι πατέρες κατέβαιναν στην αγορά, στην αρχαία Αθήνα, και μόνοι τους, δια της μαιευτικής, έβγαναν το πρόβλημα και συναποφάσιζαν τη λύση του. Αυτό λείπει από την κουλτούρα μας. Λείπει από την καθημερινότητά μας. Λείπει από την οικογένεια. Λείπει από την κοινωνία. Πολύ περισσότερο δε και από τους δήμους ή τους οργανισμούς. Mm. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό πρέπει να μπει μπροστά, πρέπει να δώσουμε κίνητρα και πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και τις υποδομές αυτές, έτσι ώστε να έχουν συμμετοχή όλοι οι πολίτες στο διακύβευμα. Τι θέλω να πω με αυτό. Ο Κλισθένης όντως, ο καινούριος νόμος, δίνει τη δυνατότητα πραγματικά συνελεύσεων, δίνει οντότητα περισσότερο στις τοπικές κοινωνίες και στις περιφερειακές ενότητες, που δεν είχε ο προηγούμενος νόμος. Και αυτό είναι μια ευκαιρία να το αρπάξουμε, εμείς όσοι θέλουμε να λέμε ότι θέλουμε να είμαστε υπηρέτες της κοινωνίας, και να το δημιουργήσουμε ως υποδομή για να μπορέσουμε να λύνουμε προβλήματα, για να μπορέσει ο κόσμος να φύγει από το δηλητήριο, να ξεφορτιστεί μέσα από κακές σκέψεις, να απενεχοποιήσει λίγο την πολιτική, γιατί την έχει ενεχοποιήσει για πολλά, ενώ θα έπρεπε να είμαστε όλοι πολιτικοποιημένοι, να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και έτσι να δώσουμε λύσεις συναποφασίζοντας και δεσμευόμενοι όλοι για τη λύση του προβλήματος. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ξέρετε, κυρία Σφακενάκη, αυτό το κάνουν πάρα πολλές εταιρείες στον κόσμο, το κάνουν πολλές προηγμένες κοινωνίες. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Και η Ελλάδα το γέννησε. Και δυστυχώς η πορεία, η εξέλιξη μας άφησε να το ξεχάσουμε αυτό και να το πάρουν άλλοι λαοί και να το κάνουν εργαλείο δουλειάς, εργαλείο ζωής και να δώσουν λύσεις πραγματικά που να δίνουν αξία στο να ζεις σε κοινωνία, στο να υπάρχεις σε μια κοινωνία και στο να ονειρεύεσαι γι' αυτήν. Mm-hmm. Βάζετε πολύ το κομμάτι της εταιρείας μέσα, το πώς γίνεται μια διοίκηση μιας εταιρείας. Έχει όμοια χαρακτηριστικά με την διοίκηση ενός Δήμου ή τουλάχιστον χρειάζεται μια σωστή διαχείριση και διοίκηση και ενός Δήμου, ο οποίος έχει και οικονομικά, έχει και υπαλλήλους, έχει
και αν θέλετε στόχους, τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε τις περισσότερες φορές, μπαίνει πολύ το επιχειρηματικό κομμάτι μέσα σε έναν Δήμο. Συμφωνώ απόλυτα. Στο μυαλό μου, συμμετέχοντας σε αυτές τις εκλογές, έχω το μυαλό μου, το Δήμος, μια μεγάλη εταιρεία. Σύνθετη μεν, αλλά μεγάλη εταιρεία, όπου θα πρέπει να δημιουργηθούν όλες αυτές οι δομές, όλα αυτά τα μοντέλα διοίκησης, έτσι ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να δώσουμε λύσεις στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων, στην ποιότητα ζωής της καθημερινότητας, στο να δημιουργήσουμε παρεμβάσεις σημαντικές για τα επόμενα χρόνια και να παραδώσουμε έτσι στις νέες γενιές, στα παιδιά μας, γιατί από εκεί ευελπιστούμε να αλλάξει η κοινωνία, να παραδώσουμε καλύτερες συνθήκες και να πάνε τα πράγματα διαφορετικά. Ναι, στο μυαλό μου έχω το μοντέλο διοίκησης μιας εταιρείας με συγκεκριμένους στόχους, με σχέδια τα οποία θα πρέπει να βάνεις στόχους, θα πρέπει να τα μετράς, θα πρέπει να τα αξιολογείς, θα πρέπει να κάνεις παρεμβάσεις και να διορθώνεις όπου χρειαστεί. Και σίγουρα έχω αυτό το matrix που λέγεται αξιολόγηση, που θα πρέπει να αξιολογούμε το αποτέλεσμα, όχι στο τέλος τετραετίας. Θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το project, θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ο στόχος, θα πρέπει να παρακολουθείτε επισταμμένος και με αυστηρό τρόπο και μέσα από εκεί να αξιολογούμε αν πραγματικά έγινε δουλειά ή δεν έγινε δουλειά ή αν πρέπει να αλλάξουμε ρότα. Η πορεία των πόρων, δηλαδή, γιατί θα σας πει κάποιος, μια εταιρεία έχει ως στόχο να αυξάνονται οι πόροι της. Όμως ένας Δήμος πρέπει να κάνει και αξιοποίηση των πόρων αυτών. Γίνεται τώρα. Ξέρετε, οι μελέτες και διεθνώς αλλά και στην οικονομική επιστήμη λένε το εξής, ότι κάθε ευρώ που σπαταλάει ο Δήμος δημιουργεί αξία επιπλέον 2 πίσω. Και εδώ μιλάμε τώρα για ένα Δήμο που έχει πλεώνασμα, που δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική, αλλά έχει πλεώνασμα, ενώ ένας Δήμος που δεν είναι εταιρεία κερδοφόρα, θα πρέπει ένας Δήμος να επενδύει το απόθεμά του για να δημιουργεί δομή, να δίνει δουλειά, να δημιουργεί αξία. Αυτή η κουλτούρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει μοντέλο δεν υπάρχει διοίκηση, μοντέλο σκέψης τέτοιο που να δημιουργεί τέτοιου είδους διοικητικά μοντέλα. Και η αλήθεια είναι ότι εμένα με προκαλεί αυτό, με προκαλεί να βάλω στο τραπέζι, εάν και εφόσον με εκλέξει ο Ηρακλειώτικος λαός, θέματα τέτοιου επίπεδου, θέματα σχεδίων, στο πώς υλοποιούμε ένα σχέδιο, πώς παρακολουθείτε ένα σχέδιο, πώς παρακολουθείτε το ποιοτικό κομμάτι, πώς το ποσοτικό κομμάτι και στο τέλος να αξιολογείτε αν αυτό ήταν αυτό που θέλαμε ή δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Και να μπορούμε και να πούμε και δημόσια συγγνώμη αν δεν έχουμε καταφέρει αυτό που είχαμε αρχικά υπολογίσει. Σας έχω ακούσει στο παρελθόν να λέτε για την αναγκαιότητα να υπάρχει μια συνεργασία του Δήμου με τους επιστημονικούς και τους κοινωνικούς φορείς του τόπου. Γιατί το λέτε αυτό, τι έχετε στο μυαλό σας ως αποτέλεσμα που ενδεχομένως μπορούσε να φέρει μια καλύτερη καθημερινότητα στην πόλη? Κύριε Στακινάκη, είμαστε πολύ τυχεροί σαν λαός, οι Ηρακλειώτες και η Κρήτη γενικότερα και το Ηράκλειο. Τυχαίνει να έχουμε 3 πανεπιστημιακά ιδρύματα πολύ σπουδαία, που έχουν διακριθεί πολλάκις όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, που μιλάει η διεθνής επιστημονική κοινότητα για αυτά. Έχουμε ένα πανεπιστήμιο που παράγει εκπαίδευση, παράγει έρευνα. Έχουμε ένα ΙΤΕ που διακρίνεται διεθνώς, θεωρείται από τους 5 καλύτερους οργανισμούς έρευνας στον κόσμο. Έχουμε ένα ΙΤΕ που έχει τεχνολογία και έρευνα πολύ σημαντική και τα έχουμε σαν να είναι ένα αποκομμένο κομμάτι της κοινωνίας του Ηρακλείου. Είναι απαραίτητη αυτοί οι θεσμοί, αυτοί οι πυλώνες ανάπτυξης βιωσιμότητας να είναι στρατηγικοί εταίροι ενός οργανισμού, ενός Δήμου που θέλει να προοδεύει. Σας λέω για παράδειγμα, πώς μπορεί να γίνει ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο Δήμο όταν δεν έχουμε δίπλα μας το ΙΤΕ, που το ΙΤΕ εξάγει τέτοιου είδους έρευνες που δίνει φώτα σε όλο τον κόσμο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και εμείς απλά το παρακολουθούμε σαν ωραίοι θεατές να λέμε αχ, τι ωραία, έχουμε ένα ωραίο ίδρυμα και ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που το αναγνωρίζει. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να το εντάξουμε στην κοινωνία μας μέσα. Πρέπει να το εντάξουμε μέσα στο Δήμο και να μας δώσει τα φώτα του. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση του Δήμου είναι μείζον θέμα. Δεν μπορεί ο πελάτης να τυραννιέται ή να κοπιάζει πολλές μέρες από την εργασιακό του χρόνο για να πάρει ένα χαρτί από το Δήμο, ενώ μπορεί σε πολύ απλό χρόνο, με πολύ λίγο κόστος, να το έχει σπίτι του μέσα από ένα κομπιούτερ ή μέσα από την το κινητό του. Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, ακριβώς, λοιπόν, οι οποίες θα διευκολύνουν τη ζωή μας. Δεν μπορεί να μην εκπαιδεύσει το πανεπιστήμιο μας τα στελέχη του Δήμου στις νέες τεχνολογίες. Να κάνει κόρσα τα οποία θα δώσει αξία στο να είναι κανείς υπάλληλος του Δήμου. Δεν μπορεί το ΙΤΕ να μην δώσει τα φώτα του για την αγροτική οικονομία του Δήμου Ηρακλείου, που είναι πολύ σπουδαία οικονομία. Ξέρετε, με τον προηγούμενο νόμο, τον καλλικρατικό, είχαν ενταχθεί
πολύ σπουδαίες ενότητες αγροτικές στο Ηράκλειο, με σπουδαία οικονομική ζωή, που θα πρέπει να τους κάνουμε ακόμα βιωσιμότερες, θα πρέπει να τους δώσουμε, να κάνουμε παραβάσεις τέτοιες, που να τους δώσουμε δύναμη να υπάρχουν και να προοδεύουν. Και το ΙΤΕ εδώ έχει τεράστια θέση. Άρα λοιπόν λέω και πιστεύω, και είναι βαθιά μου πεποίθηση αυτό, ότι θα πρέπει τα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα, το Πανεπιστήμιο, το ΙΤΕ, το ΤΕΙ, να είναι στρατηγική εταίροι του Δήμου. Θα πρέπει να είναι μέσα στο Δήμο και θα πρέπει να τους συμβολευόμαστε και θα πρέπει και αυτοί να μας δίνουν τα φώτα τους, έτσι ώστε να προοδεύσουμε, αν θέλουμε να είμαστε υπηρέτες της κοινωνίας όπου ζούμε και λειτουργούμε, και αν θέλουμε να δούμε να αφήνουμε παραγόμενο έργο μέσα από μια τετραετία διοίκησης για το Δήμο. Κύριε Κρυμανάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.